Είμαι ο Κωνσταντίνος Κορίκης και είναι άλλη μια ενημερωτική εκπομπή του μεσαιτικού γραφείου Έλικα για το πώς κινείται η αγορά ακινήτων στην Αθήνα. Έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου την κυρία Λάουρα Κοντάρη, η οποία εξειδικεύεται στις περιοχές των βορείων προαστίων. Γεια σας, κυρία Κοντάρη. Καλημέρα. Πείτε μας λίγο, γιατί όλοι ακούμε ότι η αγορά των ακινήτων πάει πολύ καλά, έχει απογειωθεί κτλ. Πείτε μας λοιπόν λίγο αν αυτό αληθεύει και μετά μιλήστε μας λίγο και για τις περιοχές τις οποίες εξειδικεύεστε, δηλαδή τα βόρεια προάστια, Κηφισιά, Εκάλη, Μαρούσι, τι άλλο υπάρχει, Διόνυσος. Διόνυσος, Καστρί, Δροσιά. Ωραία. Πολιτεία. Σας έχουν ξεχιονίσει εκεί καταρχάς, έτσι. Ναι, ωραία. Σας έχουν ξεχιονίσει. Να πούμε κάτι που ξέχασα να πω, ότι είμαστε και οι δύο τριπλό εμβολιασμένοι. Έχουμε κάνει PCR test πριν αρχίσει το γύρισμα, οπότε είμαστε και απολύτως ασφαλείς να μιλάμε χωρίς μάσκες. Για πείτε μας λοιπόν τώρα και για την αγορά ακινήτων και γενικά και για την περιοχή την οποία καλύπτεται. Υπάρχει μια τεράστια άνοδος στην αγορά ακινήτων, γιατί υπάρχει μια γενικότερη τάση στον 21ο αιώνα προς αυτό που λέμε the creation of mega cities. Okay. Δηλαδή το 50% του πληθυσμού της γης γενικότερα ζει σε πόλεις, σε μεγάλου πόλεις. Mm-hmm. Οπότε αυτό γίνεται και εδώ στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά την κρίση που είχαμε εδώ, την δική μας οικονομική κρίση, αλλά και την πανδημία. Υπάρχει μια διμερία του κόσμου, η οποία αντανακλάται στην αγορά ακινήτων. Ναι, όταν λέτε ευημερία, αναφέρεστε κυρίως ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί καταθέσεις. Έπιασαν ρεκόρ, έτσι, οπότε ο κόσμος έχει πλέον μετρητά, έτσι, τα οποία θέλει κάπου να επενδύσει. Βεβαίως, ακριβώς. Και επειδή θέλει κάπου να επενδύσει τα χρήματά του σωστά, το real estate market, η κατοικία, είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος όπου να κάνει μια πολύ καλή επένδυση. Και τα βόρεια προάστια, από όσο πιστεύω, χωρίς να είμαι σίγουρος, είναι η ατμομηχανία, έτσι, και στις τιμές και στα... Ακριβώς. Τα βόρεια προάστια έχουν, καταρχάς, έχουν την ιστορικότητα. Τη γοητεία της ιστορικότητας, διότι για παράδειγμα το κέντρο της Κηφισιάς, το ιστορικό κέντρο της Κηφισιάς, έχει μια αριστοκρατικότητα και φινέτσα 100 ετών, 150 ετών. Σήμερα, τη σημερινή ημέρα, υπάρχει μια τεράστια ζήτηση στο ιστορικό κέντρο και στο Στροφίλι, που είναι ακριβώς κάτω από την λεωφόρο Κηφισιάς, προς ακίνητα και νεόδμητα ακίνητα, αλλά και προς παλαιά ακίνητα, παλιές μονοκατοικίες με κήπο, ανακαινισμένες, το οποίο είναι μια ιδιαιτερότητα της περιοχής. Αλλά και στις γύρω περιοχές φυσικά υπάρχει μεγάλη ζήτηση και σε Κάλλη, Δροσιά, αλλά επίσης και στην περιοχή του Αμαρουσίου, όπου έχουν εξαγγελθεί κάποια μέτρα και κάποια καινούργια projects, τα οποία προφανώς θα ενδυναμώσουν πάρα πολύ την αγορά του Αμαρουσίου, επίσης. Μου λέγατε ότι έχετε δουλέψει χρόνια σε μεσαιτικό γραφείο του εξωτερικού. Οπότε η ερώτηση είναι, έχοντας και την εμπειρία του εξωτερικού και κυρίως επειδή διαχειρίζεστε και πελάτες από το εξωτερικό, λόγω της εξειδίκευσης που έχετε και της εμπειρίας, πείτε μου, πρώτον, σε τι διαφέρει το μεσαιτικό γραφείο Έλικα από τα άλλα γραφεία που κατά δεκάδες βλέπουμε, έτσι, διαφημίσεις τους και να έρχονται και τα λοιπά και να είναι παντού, και πείτε μου λίγο πώς κρίνεται το Έλικα σε σχέση και με την εμπειρία που είχατε από τη Νέα Υόρκη. Γιατί είσαστε χρόνια δουλεύατε σε ένα... Ακριβώς, ήμουν χρόνια στη Νέα Υόρκη, εξειδικευόμουν εκεί. Το Έλικα έχει μια τεράστια εμπειρία και 22 ετών. Ναι. Το σημαντικότερη διαφορά που βλέπω εγώ είναι ότι είναι ανθρωποκεντρικό. Mm-hmm. Με μία λέξη που τα λέει όλα. Ναι. Οι πελάτες μας και οι αγοραστές αλλά και οι πολιτές δεν είναι απλά νούμερα. Είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι με συγκεκριμένες ανάγκες. Ψάχνουν συγκεκριμένα ακίνητα σε περιοχές και τους βλέπουμε εντελώς ανθρώπινα. Δηλαδή, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάρα πολύ σημαντικός για μας.
Έχουμε βέβαια και πάρα πολύ έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες. Κάποιοι από εμάς, όπως είπατε και πριν, προερχόμαστε από το εξωτερικό. Δεν είμαι η μόνη εγώ συνεργάτη, ναι, που έχει εμπειρία από το εξωτερικό. Γνωρίζουμε πολλές γλώσσες, πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όπως είπαμε... Κυρίως και στην περιοχή που είστε εσείς. Στην περιοχή που είμαστε έχουμε πάρα πολλούς ξένους, οι οποίοι δεν μιλάνε, δεν θα μιλήσουμε μόνο αγγλικά, θα μιλήσουμε και σε άλλες γλώσσες. Mm-hmm. Θα μιλήσουμε γαλλικά, μπορεί να μιλήσουμε ισπανικά. Οπότε έχουμε αρκετή γνώση σε αυτό. Mm-hmm. Και κάποιοι από εμάς έχουν και ειδικές τεχνικές γνώσεις. Κάποιοι είναι μηχανικοί, έχουμε και αυτό το παράγοντα, ο οποίος πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί σε κάποιους πελάτες μπορούμε να δώσουμε κάποιες λύσεις, να δούμε κάτι που σε ένα κίνητο μπορεί να γίνει, μπορεί να είναι εφικτό, που δεν μπορεί να το δει εκείνος ή ο αγοραστής ή ο πολιτής. Μετά έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό κεντρικό σύστημα διαχείρισης των πελατών, όλων των αιτημάτων που έρχονται, έτσι, δηλαδή ξέρετε ανά πάσα στιγμή ότι μπορεί, έχετε μιλήσει εσείς στις 10, στις 12 έχει μιλήσει η συνεργάτηδά σας κτλ. Ναι, ξέρουμε όλη την ιστορία του... Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό που έρχεται να δέσει με την ανθρωποκεντρικότητα που έχουμε, mm-hmm, είναι ότι κάθε συνεργάτης είναι εξειδικευμένος σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Γνωρίζει την περιοχή αυτή σε βάθος. Γνωρίζει δηλαδή τη γειτονιά. Γνωρίζει τη γειτονιά, γνωρίζει τα σχολεία, γνωρίζει τα που είναι τα εμπορικά κέντρα. Πότε γίνεται λαϊκή, αν γίνεται λαϊκή, ναι, στο συγκεκριμένο. Ακόμη και αυτό, βεβαίως. Έτσι, δρόμο. Γνωρίζει αν θα γίνει κάποιο μεγάλο project στην περιοχή. Αν θα έρθει ένα σταθμός μετρό, ας πούμε, που θα... Ακριβώς, ένας καινούριος σταθμός μετρό. Γνωρίζει αν υπάρχει ένα εμπορικό κέντρο, αν θα γίνει κάποιο καινούριο εμπορικό κέντρο. Όλα αυτά που ορίζουν μια γειτονιά και τις ιδιαιτερότητες μιας γειτονιάς. Οπότε πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάει ο αγοραστής ή ο πολιτής με ένα άτομο στην κάθε περιοχή. Γνωρίζει την περιοχή πάρα πολύ καλά. Και βέβαια πέρα και από το ανθρωποκεντρικό, εστιάζεται και πάρα πολύ στην προβολή του ακινήτου. Δηλαδή είσαστε και ακινητοκεντρικό, ναι, ως προς την προβολή. Ακριβώς. Είμαστε το... αυτό που στο εξωτερικό λένε property center. Δηλαδή το κάθε ακίνητό μας το προβάλλουμε πάρα πολύ και στις πλατφόρμες της Ελλάδος, αλλά ιδιαίτερα και στις πλατφόρμες του εξωτερικού. Δεν θα πάμε μόνο σε κάποιες, θα το προβάλλουμε σε πολλές χώρες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, στην Ρωσία, στις Αραβικές χώρες, στην υπόλοιπη Ευρώπη, με την εισρωή πολλών ξένων στην Ελλάδα και των διεθνών επιχειρήσεων. Έχουμε πάρα πολλούς ξένους που έρχονται. Επιλέγουν την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα είναι και η πιο φτηνή χώρα, η πιο φτηνή Μητρόπολη, Αθήνα, σε σχέση με τις άλλες Μητροπόλεις της Ευρώπης. Οπότε πάρα πολλοί επιλέγουν να δουλέψουν εδώ. Και φυσικά και για τον όμορφο καιρό που έχουμε εδώ και το κλίμα μας. Και είσαστε βέβαια και από τα ελάχιστα γραφεία που ξέρω. Δηλαδή, εγώ ξέρω μόνο το Έλικα, που έχετε εσωτερικό τμήμα φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης του ακινήτου και 3D κτλ. Οπότε κυρίως αυτό είναι και ένα πλεονέκτημα τώρα στην πανδημία, ας πούμε, που η πρώτη προσέγγιση είναι ηλεκτρονική, ότι βλέπει κάποιος, έχει τη δυνατότητα να δει ένα ακίνητο σε όλη του την ομορφιά και όλα του τα... Έχουμε μία πολύ έμπειρη επαγγελματία φωτογράφο, η οποία αναδεικνύει πραγματικά όλα τα σημεία του ακινήτου που πρέπει να αναδείξει, σύμφωνα και με τις υποδείξεις του εκάστοτε συνεργάτη, προφανώς. Έχουμε βίντεο και έχουμε και 360 photography. Μου απαντήσατε λοιπόν και στην επόμενη ερώτηση που έχω εγώ ως ένας ταπεινός, δυνητικός πολιτής ή αγοραστής, γιατί πλέον με το ίντερνετ και την τεχνολογία είναι πολύ εύκολο κάποιος να πει πουλάω το ακίνητό μου, να κάνει μια ανάρτηση στο Facebook, να βάλει μια αγγελία, ας πούμε, σε όλες αυτές τις σελίδες που υπάρχουν. Γιατί πρέπει κάποιος αγοραστής ή πολιτής να χρησιμοποιήσει ένα μεσαιδικό γραφείο? Για τον ίδιο λόγο που ένας αγοραστής πολιτής θα πάει στον καλύτερο γιατρό ή θα πάρει ένα πολύ καλό δικηγόρο να εκπροσωπήσει σε μια νομική υπόθεση. Άρα μπορεί να το κάνει και μόνος του. Θα μπορούσα και εγώ να πάω μόνη μου σε ένα δικαστήριο και να εκπροσωπήσω τον εαυτό μου, αλλά τα αποτελέσματα που θα είχα με έναν πάρα πολύ έμπειρο δικηγόρο θα ήταν πολύ καλύτερα. Προφανώς ο επαγγελματισμός, προφανώς η γνώση, η σφαιρική γνώση της αγοράς,
ένα καλό μεσητικό γραφείο όπως το Ελληνικό Κέντρο Ακινήτων, γνωρίζει την αγορά, γνωρίζει τη γειτονιά, γνωρίζει τις δυνατότητες του ακινήτου, γνωρίζει τα αδύνατα επίσης σημεία θα επισημάνει στους πολίτες. Επίσης, η χρησιμοποίηση ενός καλού μεσητικού γραφείου δρά και σαν balance, σαν ισορροπία μεταξύ του... Έρχεται να σε προσγειώσει καμιά φορά ο συνεργάτης και τις δύο πλευρές. Γιατί μπορεί κάποιοι πολιτές να πιστεύουν ότι το ακίνητό τους έχει αξίσει περισσότερο από ότι στην πραγματικότητα αξίζει και με αυτόν τον τρόπο να το βάλουν σε μια τιμή που να είναι εκτός αγοράς. Ένας έμπειρος μεσίτης, ένα έμπειρο γραφείο θα του πει ότι το ακίνητό σου κινείται σε αυτά τα επίπεδα. Ναι, με στοιχεία. Προφανώς ξέρει κυρίως και λόγω της εξειδίκευσης που έχετε στην περιοχή, έτσι, αφού γνωρίζετε την περιοχή. Ακριβώς. Επίσης θα του δώσει και κάποιες γνώσεις το τι άλλο υπάρχει στην περιοχή και ποιος είναι και ο ανταγωνισμός του με τα άλλα ακίνητα της περιοχής. Και αντίστοιχα και για τους επίδοξους αγοραστές, θα τους δώσει μια εικόνα του τι μπορούν να πάρουν με τα χρήματα που διαθέτουν. Δεν μπορούν να ζητήσουν μια ιστορική μονοκατοικία στο κέντρο της Κηφισιάς και να διαθέτουν ένα ποσό που δεν υφίσταται. Ακριβώς αυτό που είπατε, θα τους προσγειώσει. Οπότε είναι όλα αυτά, σύν αυτά που είπατε πριν για το Έλικα, έτσι, που είναι η προβολή σε πάρα πολλούς, έτσι, σε πάρα πολύ κόσμο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που κάποιος μόνος του δεν μπορεί να έχει αυτή τη μεγάλη προβολή. Ακριβώς. Ιδιαίτερα για ακίνητα για συγκεκριμένα ακίνητα, ιδιαίτερα η προβολή στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ σημαντική. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που πρέπει να τονίσει, ένας έμπειρος επαγγελματίας στον αγοραστή και στον πολιτή είναι αυτό που λέμε location is key. Η τοποθεσία του κάθε ακινήτου είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό πάει στην επόμενη ερώτηση που έχω να κάνω, αλλά θέλω να κάνω και μία, ας το πούμε, παρατήρηση. Από ό,τι κατάλαβα, είναι μονόδρομος το να χρησιμοποιήσεις ένα μεσητικό γραφείο, αλλά πρέπει να προσέξεις πολύ να είναι το κατάλληλο μεσητικό γραφείο, γιατί δεν είναι όλα, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα και παντού, ας πούμε, πρέπει να έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έτσι ώστε ο επαγγελματίας που χρησιμοποιείς να εκπροσωπήσει σωστά τα συμφέροντά σου. Σωστό αυτό που λέτε. Και... είναι πολύ σημαντικό. Είναι όπως διαλέγουμε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο για να σπουδάσουμε. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όπως διαλέγουμε ένα πολύ καλό γιατρό, όπως είπα, ένα πολύ καλό δικηγόρο. Και επίσης θα κοιτάξουμε να μας το γραφείο που θα διαλέξουμε να μας δει σαν ανθρώπους, σαν οντότητα. Okay. Και να μας προσεγγίσει και να καταλάβει τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες μας, σε πόσο χρόνο θέλουμε να πουλήσουμε το ακίνητό μας και όλα αυτά τα... Ναι, δηλαδή δεν εστιάζετε μόνο στα σπίτια, αλλά και στους ανθρώπους που θα ζήσουν σε αυτά τα σπίτια. Ναι, εστιάζουμε και στους ανθρώπους που θα ζήσουν σε αυτά τα σπίτια. Ακριβώς. Οπότε τώρα πάμε στην επόμενη ερώτηση που είχα και που αρχίσατε να λέτε κάποια πράγματα. Με ποια κριτήρια τελικά, τι είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάζει κάποιος όταν αγοράζει ένα ακίνητο? Location. Είναι για μένα το πρώτο. Είναι το διεθνές real estate, λέει το ίδιο πράγμα σε όποια χώρα του κόσμου και αν είμαστε. Η περιοχή, το σημείο είναι το σημαντικότερο από όλα. Πέραν αυτού βέβαια είναι και το budget που θα έχουμε. Τι ζητάμε, είμαστε μια οικογένεια που ζητάει να βρίσκεται στη σχολική περιοχή του συγκεκριμένου σχολείου. Είμαστε ένας επαγγελματίας ο οποίος ψάχνει να βρεθεί σε ένα σημείο που έχει και άλλα αντίστοιχα εστιατόρια, ας πούμε, αν είναι κάποιος που θέλει να ανοίξει ένα εστιατόριο. Θέλουμε ένα ακίνητο να το χρησιμοποιήσουμε σαν Airbnb, οπότε πρέπει να είμαστε σε μια περιοχή όπου να υπάρχει αυτή η... να είναι καλή. Επίσης, και το ίδιο το ακίνητο θα πρέπει να δούμε. Σε αυτή τη τιμή και την αξία θα πρέπει να δούμε την παλαιότητα, θα πρέπει να δούμε προσανατολισμό του ακινήτου. Οπότε τώρα μας λέτε τι πρέπει να προσέξει κάποιος που αγοράζει ένα ακίνητο. Δηλαδή έχουμε
τα κριτήρια τα οποία έχεις εσύ. Ναι. Έχουμε τον επαγγελματία μεσίτη, ο οποίος προσπαθεί να σε κάνει να καταλάβεις ότι πρέπει να κάνεις ένα συμβιβασμό. Βεβαίως, δεν μπορείς, ας πούμε, να θέλεις μόνο όλα νέα σπίτια κτλ. Ότι πρέπει να κάνεις το συμβιβασμό. Και μετά, αφού έχεις κάνει αυτό το συμβιβασμό, αφού έχεις βρει το σπίτι που θέλεις να αγοράσεις ή που ενδιαφέρεσαι, είναι κάποια πράγματα που πρέπει, έτσι, μερικά, δώστε μας μερικά πρακτικά tips που πρέπει να προσέξει κάποιος όταν πρέπει να έχει βρει το σπίτι και ετοιμάζεται με το μεσίτη να πάει να το δει, ας πούμε, και τα λοιπά. Οπωσδήποτε πρέπει να δει ακριβώς που είναι η τοποθεσία και πρέπει να δει, για μένα είναι πολύ σημαντικό να δει τον προσανατολισμό, να είναι το layout, δηλαδή η κάτωψη, λειτουργική, να είναι η χώρη λειτουργική. Εάν θέλει να κάνει κάποιες αλλαγές και ανακαινήσεις, να είναι εφικτό αυτό, κατά τη γνώμη μου πρέπει να, όταν αποφασίσει ότι αυτό είναι το ακίνητο που θέλω να έχω, να πάει κάποιος πολιτικός μηχανικός, να κάνει ένα στατικό έλεγχο. Κατάλαβα. Θα πρέπει να γίνει μετά και κάποιος προφανώς νομικός έλεγχος. Κυρίως σε πολυκατοικίες που υπάρχουν τα προβλήματα με τις οριζόντιες ιδιοκτησίες, με τους ακάλυπτους, με τους καλυμμένους. Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και αυτό. Είναι ένα πρωταρχικό και αυτό μετά, όταν διαλέξει το συγκεκριμένο ακίνητο. Το πρώτο ραντεβού συνήθως γίνεται βράδυ με τα ακίνητα. Πότε πρέπει να γίνει το πρώτο ραντεβού, βράδυ ή πρωί? Το πρώτο ραντεβού πρέπει να γίνει με το φως της μέρας. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δει κάποιος το ακίνητο που θέλει με το φως της ημέρας. Γιατί θα καταλάβει πόσο φωτεινή είναι η χώρη, πόσο αν υπάρχουν σκοτεινές ζώνες. Πάλι θα δει τη γειτονιά να κινείται. Θα δει επίσης και τη γειτονιά να κινείται. Είναι πολύ σημαντικό να είναι must. Είναι οπωσδήποτε must να δει το ακίνητο με το φως της ημέρας. Σε δεύτερο ραντεβού ή τρίτο ραντεβού, όταν αποφασίζει πλέον, ναι, μπορεί να το δει και σε κάποια άλλη ώρα της ημέρας. Ωραία, πάμε τώρα από τη μεριά του πολιτή. Θέλω εγώ να πουλήσω ένα ακίνητο. Τι πρέπει να κάνω? Από ό,τι κατάλαβα, είναι μονόδρομος να ψάξω να βρω ένα καλό μεσίτη. Ακριβώς. Έτσι. Αφού λοιπόν βρω το μεσίτη, τι πρέπει να, ας το πούμε, τι δυνατότητες έχει ή μου δίνει ο μεσίτης, ποιες είναι οι διαφορετικές υπηρεσίες? Το δίνω στο μεσίτη, το βάζει, ας πούμε, και τα λοιπά, ή έχω και άλλες δυνατότητες? Ας πούμε, αυτό που έχω ακούσει που ζητάνε κάποιοι μεσίτες, θα το δώσετε μόνο σε εμάς ή θα το δώσετε και σε άλλους και τα λοιπά? Τι κάνει το έλικα και τι συμβουλεύετε να γίνετε? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε είναι μονόδρομος για να πουληθεί σωστά ένα ακίνητο, είναι μονόδρομος να υπάρξει κάποιο μεσητικό γραφείο, το κατάλληλο μάλλον μεσητικό γραφείο. Που να είναι ίσως να ξέρει και τη γειτονιά, να ξέρει, έτσι, γιατί υπάρχουν... Και τη γειτονιά, να έχει κάποιον συνεργάτη που να γνωρίζει τη γειτονιά. Είναι πρωταρχικό rule number one. Ναι. Το να δοθεί κάποια αποκλειστικότητα στο μεσητικό γραφείο είναι επίσης στα plus. Είναι επίσης στα υπέρ του ακινήτου, στη γρήγορη και σωστή πώληση του ακινήτου, διότι το μεσητικό γραφείο θα το τρέξει πάρα πολύ καλύτερα από ότι κάποιο άλλο που το έχουν και άλλοι 10, ακριβώς, 20 ή δεν ξέρω και εγώ πόσοι μεσίτες. Θα είναι ένα inside. Θα είναι inside. Θα το προσέξει σαν το δικό του σπίτι. Σαν να είναι το δικό του σπίτι. Οπότε θα το κινήσει, θα το προωθήσει πάρα πολύ, θα το βάλει προτεραιότητα σε πάρα πολλά πράγματα. Ένα άλλο που είναι πολύ σημαντικό, το οποίο ίσως δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος, είναι ότι υπάρχει μία διαδικασία νομική στην πόλη και γραφειοκρατική, η οποία μπορεί να είναι χρονοβόρα και ψυχοφθόρα. Και δύσκολη πολλές φορές, να πρέπει να τη δώσει σε κάποιον που να έχει εμπειρία, ας πούμε, πώς να κοιτάξει. Αυτό με μία αποκλειστικότητα το μυστικό γραφείο αναλαμβάνει. Το έλικα, δεν μπορώ να μιλήσω για άλλα, αλλά για το έλικα αναλαμβάνει όλο αυτό το πακέτο των χαρτιών και της γραφειοκρατίας. Και έτσι είναι ένα ξελάφρωμα για τον αγοραστή, διότι δεν έχει να κάνει τίποτα. Απλά δίνει τις άδειες, ό,τι χαρτιά έχει στα αρχεία του, τα παραδίνει στους συνεργάτες του γραφείου. Και one stop, λοιπόν. Είναι one stop shop. Αυτό λένε στην Αμερική. One stop shop is the best.
Και έτσι πιστεύω ότι η αποκλειστικότητα είναι πάρα πολύ καλή. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι έχετε να πάτε σε πολλά ραντεβού. Αυτό είναι η ιδιαιτερότητα των καλών μυστικών γραφείων, είναι ότι συνεχώς είναι απασχολημένα, πρέπει να τρέχουν. Οπότε, αν θέλει κάποιος τώρα να ενδιαφέρεται να πουλήσει ένα σπίτι στην Κηφισιά, στο Διόνυσο, στην Εκάλη, στο Μαρούσι, να αγοράσει ένα σπίτι σε αυτές τις περιοχές ή να νοικιάσει ένα σπίτι σε αυτές τις περιοχές, ως έμπειρη μεσήτρια, τι πρέπει να κάνει κάποιος? Θα πρέπει να μπει στο site μας αρχικά, www.ellika.gr. Ή να μας καλέσει στο 210-34-70-654. Επίσης έχουμε και γραφεία, έχουμε στην Ηρακλειδών 39 στο Θησίο και στην Κηφισιά στο παράρτημά μας στην Αργυροπούλου. Οπότε και ποιον να... ζητάει άμα πάρει, ποιον είναι καλό να ζητήσει? Εσείς, έχω ξεχάσει το όνομά σας. Ναι, ζητήσει εμένα την κυρία Κοντάρη. Την κυρία Κοντάρη λοιπόν. Και αν είναι και ξενόγλωσσο, φυσικά πάλι την κυρία Κοντάρη ή κάποιον άλλο συνεργάτη. Για ενοικιάσει ζητάει κάποιους άλλους συνεργάτες. Σε κάθε περίπτωση εσείς θα τον παραπέμψετε στον κατάλληλο συνεργάτη. Ακριβώς. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.